Σαρώνει την κεντρική Ελλάδα η κακοκαιρία Ντάνιελ. Μαγνησιακές σποράδες έχουν παραδοθεί στο έλεος της κακοκαιρίας, με το 112 να ηχεί αλλεπάλληλες φορές, προειδοποιώντας και για απαγόρευση κυκλοφορίας. Κοιτάξτε εδώ που είναι το νερό, που πάτε ρε όλοι εσείς. Δεν ακούτε, που πάτε όλοι εσείς. Από χτες σας λέμε. Θα σπάσουν τα ποτάμια, ξέρετε τι νερό έρχεται. Κυγέτε στα σπίτια σας. Ένας ηλικιωμένος άνδρας έχασε τη ζωή του στην περιοχή του Άνω Βόλου. Την ώρα που προσπαθούσε να φτάσει σε χώρο που είχε το κοπάδι με τα πρόβατά του, ένας τείχος υποχώρησε από την πίεση λόγω των μεγάλων ποσοτήτων του νερού, με αποτέλεσμα να καταπλακώσει τον άτυχο κτηνοτρόφο. Αντιμετωπίζουμε ένα τελείως ακραίο καιρικό φαινόμενο, το οποίο εστιάζεται αυτή τη στιγμή στη Μαγνησία και στο Βόλο, αλλά και σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Και κάνω και πάλι και από εδώ μια έκκληση σε όλους τους πολίτες να υπακούν στις εντολές της πολιτικής προστασίας. Την ίδια ώρα κορυφώνεται η αγωνία για τη τύχη ενός 34χρονου άνδρα που αγνοείται στην Αγία Εκατερίνη του Βόλου. Σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής, ο άνδρας προσπάθησε να περάσει με το αυτοκίνητό του ένα ρέμα στην περιοχή, άνοιξε την πόρτα και παρασύρθηκε. Στο αυτοκίνητο, σύμφωνα με τις ίδιες πληγές, επέβαινε και ο γιος του, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Ήρθανε για να ταΐσουν τις σκότες νέομε σε ένα μικρό ρεματάκι που είχε. Τελικά το ρέμα ήταν πολύ μεγάλο, πήρε το αυτοκίνητο να μου το παρέσυρε. Το παιδί πρόλαβε ο μικρός και πήδηξε από την οροφία ο πάνω. Προσπάθησε και ο πατέρας να βγει, αλλά μάλλον δεν τα κατάφερε. Ο Βόλος πνίγεται στα νερά και τις λάσπες. Οι κάτοικοι είναι εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους. Έπιπλα, έχω τηλεοράσεις, έχω υπολογιστές, είναι το γραφείο του άντρα μου. Ντουλάπια, καταψύκτες, όλα είναι καταστραμμένα. Σαλόνια, καναπέδες, τα εργαλεία, το όλα επιπλέον στο νερό. Η παραλία του Πηλίου έχει γεμίσει αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Κρίσιμες ώρες και για το νοσοκομείο του Βόλου, καθώς νερό έχει εισχωρήσει σε νευραλγικές κλινικές και απειλεί το μηχανοστάσιο. Ζητάμε άμεση βοήθεια από τον Άι Γιάννη Πηλίου. Μας έχουν εγκαταλείψει όλοι. Από το πρωί στις 7 η ώρα καλούμε το 112, την πυροσβεστική, το Δήμο, την Ομαρχία, δεν υπάρχει κανένας. Σε κλοίο κακοκαιρίας βρίσκεται και η Σκιάθος. Ισχυρές καταιγίδες έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στο νησί, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν ενίσχυση των φαινομένων. Τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη Θεσσαλία, την Αττικοβιωτία, την Εύβοια, τις Ποράδες, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, ενώ αύριο στο μάτι του Ντάνιελ θα βρεθούν η Ήπειρος, στα νησιά του Ιωνίου, η Δυτική Στερεά και η Δυτική Πελοπόννησος, η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, οι Ποράδες, αλλά και η Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, η Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος και η Δυτική Κρήτη.